Υπήρξε συνάντηση, φίλες και φίλοι, Δραγασάκη, Τσακαλώτου, Στουρνάρα και συζητήθηκαν η δεύτερη αξιολόγηση, οι αλλαγές στις τραπεζικές διοικήσεις, αλλά και το θέμα του χρέους. Συζητήθηκαν οι αλλαγές διοικήσεις Εθνικής και της Πειραιός, αλλά και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ο κύριος Τσακαλώτος, μετά τη συνάντηση, αφού ανέφερε πως ενημερώθηκε ο κύριος Στουρνάρας για την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης, δήλωσε αισιόδοξος και για το θέμα του χρέους, υπογραμμίζοντας: όλοι μιλάνε με όλους, υπάρχουν πολλοί παίκτες που ενδιαφέρονται να βρεθεί λύση και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που θα βρείτε το πρωί στα περίπτερα, φίλες και φίλοι. Ροζ σκάνδαλο στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δικαστής έδωσε τα θέματα των εξετάσεων στη φίλη του. Τους εκβιάζουν με κασέτες οι καναλάρχες. Για το καλό της δικαιοσύνης, να παραιτηθούν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου πριν ξεσπάσει θύελλα αποκαλύψεων. Είναι το πρώτο θέμα της Κόντρα News. Με ροζ κασέτες εκβιάζουν οι καναλάρχες, γράφει η εφημερίδα. Δύο δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο ένας εκ των οποίων κατέχει και την νευραλγική θέση του Αντιπροέδρου. Οι δύο δικαστές βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε πολιτικούς, εκδοτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους που φέρονται να τους ασκούν πιέσεις για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Το περιεχόμενο των διαλόγων που ακούγονται στις κασέτες δεν έχει σχέση μόνο με ερωτικά σκάνδαλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δικαστών φέρεται να έχει αλλοιώσει το διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί για κάλυψη κενών θέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δίνοντας τα θέματα σε ευνοούμενή του. Έχει ένα αναλυτικό, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το διαβάσετε το πρωί. Άλλα θέματα, παρέμβαση εισαγγελέα για τα δάνεια Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει από το αρχείο η δικογραφία. 50 τραπεζίτες και οι ταμείες των κομμάτων πάνε κατηγορούμενοι. Κλειδί η αξιολόγηση για να ανοίξει η συζήτηση για το ελληνικό χρέος. Τι υπόθηκε στη συνάντηση Τσακαλώτου Δραγασάκη με Στουρνάρα. Eurostat, ένας στους τρεις Έλληνες ζει σε συνθήκες φτώχειας. Συνεχίζεται το θρίλερ με το σεισμό στα Ιωάννινα. Και το άρθρο στην Κόντρα News στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Νέο ξεκίνημα με κυβέρνηση 15 μόνο υπουργών». Αυτή είναι η πρώτη σελίδα, πολύ ενδιαφέρουσα, της Κόντρα News. Διατάξει, έρευνα ο Παρασκευόπουλος πριν από λίγο για το θέμα. Πείτε, κύριε Λιάτση, θέλω να πω, δεν είναι θέμα καναλαρχών. Εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει διατάξει πειθαρχικό για έναν από τους αντιπροέδρους. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα καναλαρχών, δηλαδή υπάρχουν, αυτή είναι μια ανάγνωση που κάνατε λίγο διαφορετική από την ανάγνωση που θα έπρεπε να βγει. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης ασκεί πειθαρχικό έλεγχο για κάποιο συγκεκριμένο παράπτωμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή σε κάποιον αντιπρόεδρο. Αλλά δεν την ασκεί κανένας καναλάρχης την πίεση. Το ίδιο το πειθαρχικό, ο Υπουργός την ασκεί την πίεση. Σύμφωνοι. Θα δούμε τώρα πώς τι εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία. Πάντως, το μεσημέρι στα Παραβολικά επικοινωνούσαμε με τον κύριο Ράντο. Δεν θέλει να μιλήσει, οπότε ως εκ της θέσεώς του δεν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο. Αρκέστηκε σε αυτό. Έχει κατευθεί πάντως και ερώτηση στη Βουλή, όπως μας είπε το μεσημέρι στα Παραβολικά ο κ. Νικολόπουλος, για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, και ένας ακόμα σύμβουλος πήγε στο νοσοκομείο. Ναι. Έχει ασκηθεί πειθαρχικό, καρδιακό πρόβλημα. Δεν βεβαιώνεται ότι έχει ασκηθεί πειθαρχικό από τον κ. Παρασκευόπουλο. Διέταξε έρευνα, εξώς γνωρίζω πριν. Μετά την καταγγελία. Κύριε Ρούσκα, καλησπέρα σας. Είναι ο πρόεδρος, φίλες και φίλοι, της Ένωσης Συμβολιογράφων Ελλάδας. Σας θέλω για ένα λεπτό, κύριε Ρούσκα, καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε νέο μπλόκο στους πληστηριασμούς από τους συμβολιογράφους για την πρώτη κατοικία πάλι, Αυτό το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι ζητάμε από την ελληνική πολιτεία να οριοθετήσει και να συγκεκριμενοποιήσει την προστασία της πρώτης και αποκλειστικής κατοικίας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τις δικές της προθέσεις, οι οποίες αν υλοποιηθούν οπωσδήποτε είναι απόφαση προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε, αργήσαμε λίγο, αναμέναμε και τις αποφάσεις από τους 9 συμβολιογραφικούς συλλόγους όλης της ελληνικής επικράτειας, είναι ότι απέχουμε και αυτή την Τετάρτη από τους πληστηριασμούς. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις θα δοθούν από τους συμβολιογραφικούς συλλόγους ειδικές άδειες για τη διενέργεια πληστηριασμών, όμως για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι για την ικανοποίηση απαιτήσεων εργαζομένων οι οποίοι διεκδικούν μέσω πληστηριασμού ακινήτου την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Όμως, επαναλαμβάνω, όμως σε καμιά περίπτωση
ουδεμία κατοικία δεν θα εκπληστηριαστεί αυτή την Τετάρτη. Θα έχουμε οπωσδήποτε καθολική, επαναλαμβάνω, οπωσδήποτε θα έχουμε καθολική άρνηση για εκπληστηριασμό οποιασδήποτε κατοικία. Μάλιστα. Και αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκπληστηριασμοί για σπίτια, για πρώτες κατοικίες, έτσι. Γενικά για σπίτια. Γενικά για σπίτια. Δεν γνωρίζουμε εμείς ποια είναι η πρώτη κατοικία και ποια είναι η δεύτερη και ποια το εξοχικό κτλ. Αυτό το αποφασίζουν τα ελληνικά δικαστήρια και μόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και λοιπόν, να προσθέσουμε εδώ, αν επιτρέπετε, κύριε Ελιάτσο, και τα δικαστήρια στην ίδια κατεύθυνση. Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, οφειλές 1.367.000. Ναι. Με προσωρινή διαταγή 1η Οκτωβρίου, το έκανε 40 ευρώ το μήνα. Σε αγρότες με ενήλικα παιδιά, δανειολήπτες. Το ΙΚΑ, η εγκύκλειος 38.14.10, τη σημερινή εγκύκλειος είναι, ναι, για τα πτωχευτικά χρέη και τον υποεξυγίανση οφειλετών, πάνε σε 90 δόσεις. Εκεί ο κύριος Καλαματιανός και το επιτελείο κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Όλοι οι φορείς επισημαίνουν και είναι πάνω στο πρόβλημα. Υπάρχει θέμα. Πρέπει η κυβέρνηση να το δει, κύριε Δημαρά, το θέμα αυτό της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει θέμα. Το πιο σημαντικό με το ζήτημα σπίτι. Και δεν πάω στο σύνθημα εγώ κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Πάω στο υπακτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας τραπεζίτης, ο οποίος, αν θέλετε, δεν είχε και κανένα λόγο πλέον, διότι αποτελεί προσωπικότητα της κοινωνίας, ο Μιχάλης ο Σάλας, έκανε, αφού έχει φύγει από την τράπεζα, ως επίτιμος πρόεδρος, με την παρέμβαση αυτή με την κορυφαία εισήγηση που έκανε προς τους ασκούντες στην οικονομική πολιτική για τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων. Είναι θέμα, πρέπει να το δει. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτους χειρισμούς, όπως έλεγε, μάλιστα, ο κ. Παπακοσταντίνου κάποτε, άσχετα που δεν τα εφαρμόσε. Κύριε Τσαγκάρη, να ξεκινήσουμε με εσάς και να μας πείτε, στα οικονομικά θα έρθω, και να μας πείτε τι αίσθηση έχετε για όλη τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει έντονα για το χρέος. Τι αίσθηση έχετε, υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει κάποια λύση. Εδώ έχουμε το Σόιμπλε, ο οποίος επιμένει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους από το 19. Μετά το 19 βλέπουμε, λέει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα βλέπει νέο μνημόνιο, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σόιμπλε. Βλέπει μνημόνιο στην Ελλάδα, τέταρτο μνημόνιο, και καμία συζήτηση για το χρέος πριν από το 18. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Τσαγκάρη, εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, αρχίζει και εξετάζει μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αυτά είναι τα αντιφατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, θέλω να το τονίσω, και στα τηλέφωνα που παίρνετε τη Σοφία, στο 34-89-008, και στα mail. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αίσθηση έχετε, λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, διότι βγήκε ο κύριος Τουρνάρας, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σωστά, και λέει ότι αν δεν γίνει η ρύθμιση του χρέους τώρα, δηλαδή τους αμέσως επόμενους μήνες, δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να βγει στις αγορές. Εάν δεν γίνει η ρύθμιση του χρέους, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί επενδυτή στην Ελλάδα. Ο κύριος Τουρνάρας λέει το αυτονόητο. Το χρέος αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμο, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ναι, ναι. Απλώς συντηρείται ενήμερο το δάνειο Ελλάδα. Και ο κύριος Σόιμπλε, για πολιτικούς και άλλους λόγους ή και για λόγους επίδειξης προς τα λοιπά προβλήματα, γιατί να μην ξεχνάμε τη σημερινή έκθεση της City για τα μαύρα Citigroup. Για τα μαύρα σύννεφα πάνω από την Ιταλία και την Πορτογαλία. Τι λέει, για δεν πείτε είναι μας, η Ελλάδα τι μόνο. Λέει, για εξηγήστε μας τι λέει. Ότι εμφανίζεται νέο αδιέξοδο στην Ιταλία αλλά και στην Πορτογαλία. Εσείς πιστεύετε, εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν ξέρω οικονομικά, αλλά δεν πιστεύετε. Δεν είναι θέμα οικονομικών. Είναι θέμα να θυμηθούμε τη ρίση της γιαγιάς. Όταν δεν θες να βαρέσεις το γαϊδούρι, για να έρθω στα επίκαιρα τα γαϊδουράκια, βαράς το σαμάρι. Τι εννοείτε? Όταν δεν θέλεις να βαρέσεις το γαϊδούρι, βαράς το σαμάρι. Δυστυχώς με την άθλια διαχείριση της ελληνικής υπόθεσης 7 χρόνια τώρα, ναι, ναι, έχουμε γίνει ένα πειραματόζωο. Αυτό το έχουν πει και οι εκθέσεις της Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχει, είπε ο κύριος Ζιν, λέει, ένας σπουδαίος οικονομολόγος. Κορυφαίος οικονομολόγος. Κορυφαίος οικονομολόγος. Γερμανός. Ο Ζιν, αυτός ο κύριος Ζιν. Λοιπόν, και λέει αυτός ότι υπάρχει περίπτωση η Ιταλία να βγει από την Ευρωζώνη. Ναι, διότι ακούστε, ναι, κύριε Λιάτσο, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ευρώπη εναλλακτική σκέψη. Υπήρχε και για την Ελλάδα επί εποχής Γάλλου Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Φρανσουά Μπαρουάν, επιχείρηση Μαύρος Κύκνος. Όταν η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή
συζητούσαν για την επίλυση του ελληνικού προβλήματος, ως άλλη εναλλακτική στην επίλυση του ελληνικού προβλήματος, αντί να υπάρξει μνημόνιο, δανειοδότηση κλπ., η Ελλάδα να πάει σε ένα νόμισμα μιας άλλης ταχύτητας, να βγει δηλαδή εντός εισαγωγικών από το ευρώ, να πάει σε ένα άλλο εθνικό νόμισμα, θα το λέγαμε ελληνικό ευρώ, και όταν ξαναδιορθωθούν τα θεμελιώδη οικονομικά της στοιχεία, να επανέλθει στην ευρωζώνη, εάν και εφόσον το επιθυμούσε. Σήμερα αρχίζει το χρέος και... Τι θα γίνονταν, κύριε Τσαγκάρη, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα πάγωνε. Τι θα γίνονταν το χρέος. Δεν συνηθίζω να μιλώ δημοσίως για το θέμα του χρέους. Ξέρετε, τα θέματα του χρέους. Τα θέματα της ρύθμισης ή του κουρέματος ενός χρέους είναι θέματα τα οποία καλό είναι κανείς να τα έχει συζητήσει επί χάρτου. Σωστό. Και σε συγκεκριμένα κλειστά δωμάτια πριν τα συζητάει δημόσια από τα παράθυρα. Όπως ένα βράδυ μάθαμε, κύριε Καρβούνη, μια και με ρωτάτε, ότι εθελοντικά θα προσέλθουν κάποιοι να κουρέψουν τα ελληνικά ομόλογα με ρήτρα που δεν υπήρχε, σας θυμίζω, πουθενά. Το περίφημο PSI του Βενιζέλου. Έτσι. Και νομοθετήθηκε αυτό. Δεν ήταν του Βενιζέλου ακριβώς, αν θέλετε, διότι των Ευρωπαίων ήταν η λύση αυτή. Ήταν στα πλαίσια της δεύτερης συμφωνίας. PSI, όπως το ονόμασαν, αυτό προσέφεραν, αυτό αποδεχτήκαμε, θα πω εγώ. Δεν θα το αποδώσω όλη την ευθύνη στον κύριο Βενιζέλο. Ήταν επί υπουργείας του. Δεν ήταν υπουργός όμως, ήταν η κυβέρνηση τότε. Ήταν 130 δις το δάνειο, το υποτιθέμενο. Ήταν το PSI και ήταν και η μόχλευση του EFSF, που θυμίζω δεν έγινε ποτέ. Η μόχλευση του EFSF. Σήμερα έχουμε τον ESM, που ρώταγε ο κύριος Λιάτσος. Το μηχανισμό αυτό, κύριε Λιάτσο, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο οποίος φιλοδοξεί να παίξει ρόλο δούνου του στην Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπουμε τον κύριο Ρέγκλη. Αυτός γιατί εξετάζει ο ESM, γιατί εξετάζει μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, την ώρα που ο Σόιμπλε δεν το συζητάει καν. Μπορείτε να μας το πείτε. Ο ESM και μην... μάλιστα κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά το μεσημέρι με ένα φίλο μου που μίλαγα στις Βρυξέλλες, ο Σόιμπλε θέλει να αντικαταστήσει, λέει, την Κομισιόν σε σχέση με τα μέτρα γενικότερα με τον ESM. Ο Σόιμπλε θέλει... Δηλαδή είναι πιο κοντά στη λογική του θέλει... Σόιμπλε ο ESM. Αλλά εδώ δείχνει ότι υπάρχει διάσταση. Από τη μία ο ESM εξετάζει μετρα ελάφρυνση του χρέους, ενώ ο Σόιμπλε δεν το συζητάει. Τι γίνεται, μας κοροϊδεύουνε. Όχι, δεν εξετάζεται, δεν εξετάζει ο ESM. Πώς δεν εξετάζει, τι λέτε. Είναι σχόλια. Πάνω σε ζητήματα, ναι, μην, αναφορικά με... Μα είναι ο κύριος Κάλιν Άνε Τζέιμς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και γενικός γραμματέας του ESM και του EFSM, κύριε Λιάτσο, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σε γερμανική εφημερίδα και τα λέει αυτά. Προσέξτε, αυτό είναι υπόθεση εργασίας. Αναφορικά. Δεν κάνουν πλάκα αυτοί οι τύποι, δηλαδή λένε διάφορα έτσι γενικώς. Όχι, συζητάνε υποθέσεις εργασίας αναφορικά με τις δυνατότητες που έχει το ελληνικό χρέος, όπως έχει διαμορφωθεί στον ESM. Την ώρα που κερδόμαστε εμείς και ένας στους τρεις δεν έχει να φάει και 4 εκατομμύρια είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, κάνει πλάκα ο ESM, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ κτλ. Έχει και λεπτομέρειες. Τι εξετάζεται. Και τι εξετάζεται. Έχει και λεπτομέρειες. Έχει δίκιο, Σπύρο. Μα εδώ έχει και λεπτομέρειες. Έχει δίκιο, Σπύρο. Είναι υποθέσεις εργασίας, αλλά δεν είναι αποφάσεις. Μα δεν είπα ότι είναι αποφάσεις, κύριε Καρβούνη, εγώ. Είπα ότι ο ESM λέει αυτά την ώρα που ο Σόιμπλε λέει τ' άλλο. Όχι ως επίσημα ως οργανισμός. Επειδή το ανέφερε σε μίλε, δεν είναι πράγματι οικονομικό, γιατί ο κύριος Γιάννης, αυτό εγώ κρατάω από όλα αυτά που είπε, είπε ότι έχουμε μια πολιτική διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Έρχομαι σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, έχω ένα φίλο ο οποίος ξέρει πολύ καλά οικονομικά επίπεδο Τσαγκάρη. Και μου στέλνει μήνυμα τώρα και μου λέει: θυμίσου, Εμίλιο, ότι η πρώτη χώρα που θα αποχωρήσει από το ευρώ είναι η Ιταλία και η δεύτερη χώρα που θα ακολουθήσει είναι η Φιλανδία. Παρακαλώ, κύριε. Έρχομαι σε εσάς, αγαπητέ, κύριε Δημαρά. Παρακαλώ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάει ο κύριος Σόιμπλε. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Κάποιοι που θέλουν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν αυτή την ενότητα. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δημαρά, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω, δεν είναι. Μα λέω. Αλλά αν θα θέλανε κάποιοι την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέλανε ένα κλίμα σταθερότητας και να βοηθήσουν τις χώρες που είχαν μια δυσκολία να επανέλθουν. Η πολιτική Σόιμπλε είναι να μας έχει στο χέρι, να μας κατευθύνει εκεί που θέλει αυτός, να μας έχει απολύτως εξαρτημένους. Δεν θέλει δηλαδή να ορθοποδήσει η Ελλάδα για να μπορεί να είναι και συνεπής υποχρεώσεις της. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Σόιμπλε. Εμείς όμως κάθε φορά πρέπει να σταθούμε όλα αυτά τα γεγονότα και εγώ συμφωνώ ότι και άλλες χώρες είναι ίσως σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα μετά από αυτά που γίνανε έχει μαζέψει και κάποια πράγματα. Δηλαδή το τραπεζικό σύστημα δεν είναι στην κατάσταση που ήταν, παρόλο που έχει τα κόκκινα δάνεια, ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση.
Μην ξεχνάμε πόσες ήταν οι τράπεζες, πόσο ανοιχτές ήταν οι τράπεζες οι δικές μας, πόσο έχω μαζέψει τα έξοδά τους και άλλα πράγματα. Θυσίες ο ελληνικός λαός. Στερηθήκαμε πολλά, αλλά υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία που νομίζω είναι οικονομικά πιο ευάλωτες από την Ελλάδα. Εμείς όμως, όπως είχα πει την άλλη φορά, και δεδομένα ότι έχουμε μια αστάθεια στην Ευρώπη, μια αστάθεια σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια αστάθεια. Έχουμε στην περιοχή μας αστάθεια με τον Ερντογάν να καλλιεργεί εθνικισμούς, όπως είπα προηγουμένως ανεξαρτήτως, ότι παραποιούνται πολλές φορές από τους δημοσιογράφους κλπ. Οι ειδήσεις, αλλά στην ουσία καλλιεργεί ένα εσωτερικό εθνικισμό και είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια. Εμείς πρέπει και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι οι Έλληνες και όλοι οι πολιτικοί, ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο για τη χώρα μας με πλάν B και πλάν C. Για την πιθανή αστάθεια στην Ευρώπη, για την πιθανή αστάθεια στην περιοχή μας. Και αυτό το πλάνο σίγουρα εμπεριέχει συνεννόηση πολιτική και όχι αυτό το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα στην Ελλάδα. Κατέβα εσύ να ανέβω εγώ ή αντιστρόφως. Αυτό το πλάνο B, το C, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν το έχει έτοιμο, υποτίθεται. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι υπήρχε ένα πλάνο B, ίσως και πλάν C. Τι εννοείται? Απλώς τι αυτά εννοείται? Δεν λέγονται. Τι εννοείται, υπήρχε πλάν B δηλαδή? Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση τότε για άλλα ενδεχόμενα είχε ένα πλάν B. Το τι θα, πώς θα αντιμετώπιζε καταστάσεις. Δεν νομίζω, δεν είχε αυτά τα πράγματα. Το εικάζετε, δεν έχετε κάποια... Όχι, έχει υποθεί κιόλας. Έχει υποθεί ότι είχαν συζητηθεί και άλλα... Ήσασταν δηλαδή άλλα... μάρτυρα σε συζητήσεις, ας πούμε, για πλάν B και τα λοιπά, αυτό λέτε? Όχι, έχει συζητηθεί και δημόσια. Έχει γραφτεί ότι εκείνη την περίοδο, παρόλο που όλα τα συλλογικά όργανα και το ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση κλπ. Είχαν κατεύθυνση, μένουμε στην Ευρωζώνη, πάση θυσία κλπ. Αλλά επειδή δεν εξαρτάται πάντα από εμάς, εξαρτάται και από τους άλλους πολλές φορές, συζητιόταν και άλλα. Έξοδο από την Ευρωζώνη δηλαδή. Αν μας βγάζανε τι. Για έξοδο μιλάμε, κύριε Δημαρά. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο ολοκληρωμένα ήταν τα άλλα σενάρια. Πάντως υπήρχαν και σκέψεις το τι θα κάνουμε αν βγούμε. Και είναι πολύ λογικό αυτό, όπως είπαν όλοι οι συνομιλητές, ότι σαν χώρα πρέπει να έχουμε πλάν B και πλάν C. Πάω στον κύριο Κυρανάκη. Ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα. Ολοκληρώστε για να πάμε και στον κύριο Κυρανάκη. Συζήτηση εδώ που κάναμε, που εσείς δεν είσαστε, ήταν ο κύριος Σουρμελίδης. Παρακαλώ. Το ίδιο είναι. Πάνω στο ίδιο σκεπτικό είχα αναφερθεί για ένα σχέδιο ανάκτησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας που περνάει μέσα από την οικονομική μας ανεξαρτησία. Δηλαδή? Και μιλούσα λοιπόν για ένα σχέδιο που θα μας κάνει να έχουμε αυτάρκεια στα αγροτικά προϊόντα, να έχουμε αυτάρκεια στο πρόβλημα, να οικοδομήσουμε δηλαδή μια οικονομία που να στέκεται στα πόδια μας υπό τον έλεγχο του ελληνικού και όχι στις πολυεθνικές. Όσο αυξάνονται οι πληθυντικές και πιστεύουμε ότι μέσω αυτών θα λύσουμε όλα τα προβλήματα και την ανεργία κλπ. Βαθαίνει η εξάρτησή μας. Λοιπόν, και επειδή μιλούσα ότι αυτό το σχέδιο ανάκτησης της ανεξαρτησίας της οικονομικής θέλει και θυσίες. Και χρόνια. Και χρόνο. Και, σχέδιο. Και το σχέδιο χρόνο. Θέλει επιμέρους πρόγραμμα και με χρονοδιαγράμματα. Αλλά και με κατεύθυνση συγκεκριμένη. Όχι άντε. Τα ρίχνουμε μια κτηνοδοπία, μια στα λιμάνια. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο πώς θα αναπτύξουμε την αγροτική παραγωγή, πώς θα διπλάσουμε. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Πατώντας λοιπόν σε αυτό που είπα, την προηγούμενη φορά γίνεται ολόκληρο θέμα στα sites. Για προχωρήστε τώρα, γιατί έχουμε τα χρέη. Είπα, απαιτούνται θυσίες. Και άλλες θυσίες. Όχι με άλλες θυσίες. Ο λαός να σέρνεται κάτω. Δηλαδή να είναι θυσιαζόμενος διαρκώς ο ελληνικός λαός. Η σωτηρία για πότε είναι. Οποιαδήποτε ανεξαρτησία. Δηλαδή την ανάσταση πότε θα τη δούμε, κύριε Δημαρά. Οποιαδήποτε ανεξαρτησία χρειάζεται θυσίες. Και δεν εννοώ θυσίες στο φτωχό. Ποια ανεξαρτησία, κύριε Δημαρά. Δεν είμαστε στο κάτεργο στον Παλαούρο 7 χρόνια αυτή τη στιγμή. Σα λέω ότι 5 εκατομμύρια δεν έχουν μετά τι 10 του μηνό να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αυτά λέει η Eurostat. Εδώ πάλι. Δεν εννοώ θυσίες για το φτωχό το λαό που δεν έχει ζήσει. Για ποιον θυσίες? Εννοώ για εκείνους που ακόμα σήμερα σπαταλούν. Για εκείνους που σήμερα σπαταλούν πάρα πολλά χρήματα και διώχνουν τα χρήματα στο εξωτερικό. Πρέπει να μαζευτούν τα πράγματα. Άμα βρεθεί κανείς και μαζέψει τη διαπλοκή στην Ελλάδα, θα σας ανάψω και φωτοστέφανο εγώ. Γιατί θεωρητικά τα λέτε καλά. Όχι, επιτρέψτε να τελειώσω. Λέγοντα λοιπόν για θυσίες. Ολοκληρώστε όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν. Βεβαίως. Και εγώ είδα ότι όμως προηγουμένως εγώ δεν διάκοπα. Παρακαλώ, πάμε γρήγορα τη συζήτηση. Μιλώντας εδώ επειδή έχει σημασία να αποκαταστήσει. Έχει μια αλήθεια. Διαστρεβλώθηκε λοιπόν αυτό που έλεγα. Ναι. Και όταν μίλησα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε θυσίες, δηλαδή κάποιος να πει όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, κάποιοι είπανε, ο Δήμαρας, και είπα ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει συνηθίσει να ακούει την αλήθεια.
Ναι. Και όταν του πες την αλήθεια, ίσως δυσκολεύει να το καταλάβει. Λένε λοιπόν, βγαίνουν στα μεσημέρια. Ο Δημαράς είπε ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει να λέει την αλήθεια και επομένως εμείς, και εννοούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε προεκλογικά ψέματα επειδή ο ελληνικός λαός δεν ήθελε να ακούσει την αλήθεια. Δεν είπα καθόλου αυτά, μιλούσα για άλλα πράγματα. Ότι ο ελληνικός λαός, εγώ ποτέ δεν έδωσα υποσχέσεις και μιλούσα λοιπόν για συνεννόηση, για σχέδιο ανάκτησης και όχι για προεκλογικά προγράμματα. Πάμε στον κύριο... Εγώ ήμουν από αυτούς που δεν είπα ποτέ αυτά που υπόθηκαν ότι καλώς υπόθηκαν. Πάμε στον κύριο Κώστα Κυρανάκη, τον νέο αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου να του ευχηθώ της Νέας Δημοκρατίας. Καλή επιτυχία στο έργο του. Να είστε καλά, και όπως και η Νέα Δημοκρατία έχει πολλούς νέους με ήθος, και αυτός να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή που τη χρειάζεται η πατρίδα μας. Να είστε καλά, κύριε Δημαρά. Είπατε πολύ σοβαρά πράγματα προηγουμένως, στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Θυμάμαι τη διάψευση του γραφείου του Πρωθυπουργού, όταν ο κ. Βαρουφάκης παρουσίαζε το λίγο το πολύ, το Plan X, για το οποίο τόση συζήτηση έγινε. Διαψεύστηκε σε όλους τους τόνους από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μία μας φταίει ο Λαφαζάνης, μία μας φταίει ο Βαρουφάκης. Το θέμα είναι, κύριε Λιάτσο, ότι για το παραλίγο πραξικόπημα που έγινε πέρυσι στην Ελλάδα με τις δραχμές και όλα αυτά που ακούμε, το ονοματεπώνυμο του βασικού υπευθύνου είναι Αλέξης Τσίπρας. Άρα λοιπόν, καλά κάνει και διαψεύδει όλες αυτές τις ειδήσεις, γιατί αυτές οι ειδήσεις και αυτά τα ακραία πράγματα που διαβάζουμε κάθε φορά διαψεύδονται. Αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι φυσικά, και όπως παραδέχθηκε πριν λίγο ο κύριος Δημαράς, υπήρχε Plan B. Αυτό το Plan B είχε σαφή προσανατολισμό τη δραχμή. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση και πιστέψτε με, είναι και η ανάγνωση των πολιτών που μας βλέπουν. Σας άκουσα με πολύ προσοχή όμως. Αφήστε με. Συνεχίστε, κύριε Κυρανάκη. Κύριε Δημαρά, μην τον διακόπτετε. Δεν σας διέκοψε κανείς. Συνεχίστε, κύριε Κυρανάκη. Είναι πάρα πολύ σαφής ο προσανατολισμός αυτού του σχεδίου, το οποίο είχε ο Αλέξης Τσίπρας στα χέρια του. Οι πολίτες δεν μας ανεσανώ πλέον. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Καταλαβαίνουν ότι απέναντί τους έχουν μια κυβέρνηση η οποία πάνω απ' όλα είναι ασόβαρη. Πάνω απ' όλα έχει αποτύχει πλέον σε όλα. Και από εδώ και πέρα, το μόνο που μπορεί να παράγει είναι κακές ειδήσεις για την καθημερινότητά τους. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και καλό είναι, μιας και συζητάμε για το χρέος, να καταλάβουμε ότι η μόνη αξιόπιστη λύση που μπορεί να έρθει για το χρέος, για το οποίο χρειάζεται μια ελάφρυνση, και εμείς ως Νέα Δημοκρατία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση. Αλλά βασικό είναι να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι από το 2022 και μετά αρχίζει ελάφρυνση του χρέους, αρχίζει μάλλον η αποπληρωμή του χρέους από μέρος της Ελλάδας. Τα δύσκολα χρόνια είναι εκεί. Προς τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, από σήμερα που έχουμε 2016 μέχρι το 2022, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να γίνει βιώσιμο το χρέος. Mm-hmm. Μπορεί αυτό να είναι ελάφρυνση, μπορεί να είναι επιμήκυση των επιτοκίων. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Αλλά για να διαπραγματευτούν οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι μας, χρειάζονται απέναντί τους μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Έχει χάσει πλέον την αξιοπιστία της η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Μία λέει το ένα, μία λέει το άλλο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να προσφέρει λύση ούτε στο θέμα του χρέους. Και ακόμη και σήμερα που βλέπουμε όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν στα παράθυρα και να λένε ξανά και ξανά ότι αν δεν υπάρξει λύση για το χρέος, εμείς αποχωρούμε ή εν πάση περιπτώσει θα τα διαλύσουμε όλα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, κύριε Λιάτσο, είναι μία προσπάθεια και μία απόπειρα υπεκφυγής και ένα σχέδιο διαφυγής του κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν θέλει να περάσει άλλα μέτρα. Βλέπει ότι δεν του βγαίνει το πρόγραμμα. Το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο έχει φέρει προς συζήτηση, περιλαμβάνει 2,5 δις επιπλέον φόρους. 2,5 δις επιπλέον φόρους, δηλαδή ακόμη έναν ένφια. Σας άκουσα πριν με προσοχή, κύριε Λιάτσο, να λέτε ότι δεν αντέχουν άλλο οι Έλληνες πολίτες, και θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μπορούν για πάντα οι Έλληνες πολίτες να θυσιάζονται επειδή ένας πολιτικός αρχηγός θέλει να ικανοποιήσει τη δική του κομματική πελατεία, επειδή ο ίδιος επιλέγει να διωγγώνει το κομματικό κράτος και να συνεχίζει τις προσλήψεις ακόμη και σήμερα, που όλος ο κόσμος πληρώνει αυξημένο ένφια, πληρώνει αυξημένο ΦΠΑ, πληρώνει αυξημένους όλους τους φόρους που του έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν η λύση είναι μια πάρα πολύ απλή. Είναι πάρα πολύ απλή. Δημοκρατική διέξοδος, κύριε Δημαρά. Ο λαός να αποφασίσει για το τι είδους μείγμα πολιτικής θέλει να έχει στα χέρια του. Εμείς προτείνουμε μείωση των φόρων. Έχει προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης 1,9 δις μείωση των φόρων στα 2 πρώτα χρόνια, και μάλιστα για πρώτη φορά ακούσαμε και έναν αρχηγό αντιπολίτευσης να δίνει και μια συγκεκριμένη λίστα με περικοπές δαπανών από το δημόσιο, ώστε να μπορέσει να κάνει πράξη αυτές τις υποσχέσεις, να κάνει πράξη αυτές τις μειώσεις φόρων που τόσο πολύ έχει ανάγκη η κοινωνία, οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες πολίτες.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε μια συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα και στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Κόσμος FM και εξέφρασε την ανάγκη να διερευνηθούν οι πτυχές των κυβερνητικών χειρισμών του πρώτου εξαμήνου του 2015 μέσω της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτά τα ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη με τον κύριο Φωτήλα, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κύριε Φωτήλα, για να έχετε άπλετο χρόνο. Έρχομαι σε εσάς. Έχω να σας ρωτήσω πολλά πράγματα. Διότι εδώ μου λένε ήδη, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ότι ο Φωτήλας ανήκει ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Ότι τα έχει βρει με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Φωτήλας. Και το ποτάμι τώρα, κύριε Φωτήλα, όπως γνωρίζετε, έχει βγάλει και ανακοίνωση. Θα τα πούμε όλα. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση το ποτάμι που φωτογραφίζει εσάς, αλλά θα τα πω όλα μετά τις διαφημίσεις. 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε.